120 δόσεις, όπως ξέρετε, έχει ξεκινήσει η ρύθμιση, αλλά υπάρχουν αρκετά προβλήματα τα οποία εμποδίζουν να συμμετέχουν αρκετός κόσμος. Έχει μπει ένα ποσοστό αρκετά μικρός. Ένα πρόβλημα είναι ότι αν χάσεις δύο δόσεις, πλέον χάνεις τη ρύθμιση και επανέρχεται το αρχικό ποσό της οφειλής. Εμείς τι ζητάμε? Ζητάμε αυτές οι μήνες, οι δόσεις βασικά, να μπορείς να έχεις το δικαίωμα τουλάχιστον να γίνουν 4 ή 5 οι ευκαιρίες, αν χάσεις 4 ή 5 φορές, τότε να χάνει τη ρύθμιση, και φυσικά αν χάσεις τη ρύθμιση να μην επανέρχεται όλο το ποσό, αλλά το υπόλοιπο ποσό της οφειλής όταν έχεις κάνει δύο σε επαναπολογισμό. Και για να καταλάβουμε τι εννοώ, όταν έχεις ένα ποσό αρχικό γύρω στις 50.000 και ζητήσεις επαναπολογισμό, αυτό το ποσό πέφτει γύρω στις 15.000 για παράδειγμα. Εάν έχεις ξεκινήσει να κάνεις επαναπολογισμό και έχεις πληρώσει τα πρώτα 1.000 ευρώ και χάσεις τη ρύθμιση, το υπόλοιπο είναι 14. Άρα λέμε να παγώνουν τα 14.000 που έχουν απομείνει και να μην επανέρχεται το ποσό των 50.000 όταν χάσεις την οφειλή. Είναι ένα πολύ βασικό. Ένα άλλο πάλι είναι ότι μας είχαν χρεώσει τον κλάδο ασθενείας, το οποίο δεν το αφαίρεσαν και παραμένει μια χρέωση η οποία δεν υπαρήχαν τον κλάδο ασθενείας. Άρα πρέπει να αφαιρεθεί και ο κλάδος ασθενείας και το υπέρ-ΟΑΕ, δηλαδή είναι αυτό το επίδομα ανεργίας, το οποίο εάν έκλεινες το κατάστημά σου, δεν σου παρήχαν τέλος πάντων το επίδομα ανεργίας, γιατί λέει είχες οφειλές. Λοιπόν, αυτά ήταν παράλογα και θα πρέπει να τα διορθώσει η νέα κυβέρνηση, όπως έχει υποσχεθεί, ότι θα κοιτάξει να αλλάξει κάποιες τροποποιήσεις. Ένα πολύ βασικό πάλι είναι το 5%. Το 5% είναι στα 10 χρόνια, είναι τοκογλυφία. Δηλαδή θα σου προσθέσει αρκετή επιβάρυνση στην οφειλή σου. Ζητάμε και αυτό να γίνει, κανονικά θα πρέπει να ήταν άτοκο, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί οι οφειλές γίνανε μέσα στην κρίση, τουλάχιστον να γίνει γύρω στα 2%. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πιστεύω ότι είναι πολύ βασικά και θα πρέπει τώρα η νέα κυβέρνηση να το δει.